Θα ξεκινήσω κι εγώ, όχι από μια περιγραφή γύρω από τις φωτιές. 10 μέρες καίγεται το Εύρος. 10 μέρες καίγεται το Εύρος και το μόνο που βρήκαν να πούν ήταν να ενοχοποιήσουν με παρακρατικούς τους μετανάστες ότι έβαλαν φωτιά. Η ικανότητα του αστικού κράτους, το οποίο είναι ικανό να φέρνει συμβάσεις μηδενικού χρόνου για τους εργαζόμενους, συμβάσεις, ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός σας, για να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι να δουλεύουν όταν, όπου και όσο θέλει ο εργοδότης, αλλά δεν μπορεί να προστατεύσει τον Εύρο. Την πρώτη γραμμή, 750.000 στρέμματα. Ο Εύρος που την Αλεξανδρούπολη την κάνατε και οι σημερινοί και οι χτεσινοί κυβερνώντες νατοϊκό ορμητήριο για το μακελιό που κάνει το ΝΑΤΟ με τον Πούτιν και το φίλο σας τον Ζελένσκι στην Ουκρανία. Αλλά ας έρθουμε στα δικά μας, για να μην μας κατηγορήσετε ότι κάνουμε γενική πολιτική αντιπαράθεση. 2,5 μέρες, 60.000 στρέμματα κάηκαν στην Πάρνηθα. Αφορά την Αθήνα η Πάρνηθα. Η ατμόσφαιρα εδώ, η οποία μας περικυκλώνει, διαμορφώνεται από τα καμένα γύρω-γύρω από την Αθήνα. Είναι σε καμιά γυάλα η Αθήνα. Και τα πλατάνια που φυτέψατε στην Πανεπιστημίου θα αναπληρώσουν. Το 33% των δασικών εκτάσεων της Αττικής που κάηκαν τα 7 τελευταία χρόνια με διαφορετικές κυβερνήσεις, διαφορετικούς περιφερειάρχες, διαφορετικούς δημάρχους, με συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και το λέμε αυτό γιατί και στα του οίκου μας πρέπει να μας προβληματίσει το πώς θα αναπληρώσουμε αυτή την απώλεια. 255 εκατομμύρια διπλή ανάπλαση Βοτανικός Αλεξάνδρα. Τι πράσινο θα γίνει στα 17.000 τετραγωνικά του γηπέδου που θα γκρεμίσει ο Δήμος, γκαζόν και χαμηλή βλάστηση. Τι πράσινο θα γίνει στο Βοτανικό και στον Ελαιώνα, τα 53.000 τετραγωνικά τσιμέντο των συστημικών τραπεζών, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, τα 5 επιχειρηματικά σχέδια που έχουν αγοράσει Softex, Σούλης, Λιβάνι για να χτίσουν μεγαθύρια τσιμέντου. Αυτό θα είναι το πράσινο. Στην περίφημη διπλή ανάπλαση, την οποία επίσης ψηφίσατε μαζί σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα 450 στρέμματα, τα οποία έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο της Αθήνας, στο Γουδί, από τα 910 που παραχωρήθηκαν και έχουν γραφτεί στο σύνολό τους στο υποθηκοφυλάκιο Αθηνών, τα 450 στρέμματα ο Δήμος Αθήνας ακόμα δεν τα έχει πάρει. Είναι τα 2 στρατόπεδα. Κύριε Δήμαρχε, εκεί λοιπόν μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα άλσος, ένα δυναμικό άλσος στα όρια της πόλης, αξιοποιώντας και τους χώρους. Πότε θα τα διεκδικήσετε? Ας πάμε και στα ζητήματα που αφορούν την στιγερή δολοφονία του φιλάθλου της ΑΕΚ δίπλα μας και σε σκηνές που έγιναν όχι μόνο στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και στις περιοχές που γειτονεύουν με τη Νέα Φιλαδέλφεια. Την ώρα που οι κλούβες φυλάνε την ανάπλαση την περίφημη του Δρακόπουλου, ανενόχλητοι Ναζί σφάζουν ένα νέο παλικάρι. Ανενόχλητοι. Το πρόβλημα της Αθήνας αυτές τις μέρες είναι οι 2 καταλήψεις συλλογικοτήτων που γίνονται στην περιοχή μας, στα Πατήσια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όλα τα άλλα τα έχετε λύσει και η εκένωση των καταλήψεων ήταν το θέμα για το οποίο γράφτηκαν και υπόθηκαν τόσα. Ακολουθείται μια πολιτική η οποία έχει δημιουργήσει οργή σε Αθηναίους. Ξεκαβαλίστε λίγο το καλάμι, δεν πάτε σε αυτές τις εκλογές χωρίς αντιπάλους. Έχει ανάγκη να μπει η συζήτηση από την πλευρά τη δική μας πάνω στα κρίσιμα ζητήματα. Δεν θα αξιοποιήσω το χρόνο για να κάνουμε προεκλογική δουλειά, αλλά δεν μπορεί, κύριε Δήμαρχε, να συναντάτε τον Υπουργό Μεταφορών και να ανακοινώνετε στη συνάντηση ότι θα επεκταθεί η ελεγχόμενη στάθμευση στην Αθήνα. Αν το έχετε σχεδιάσει, εμφανίστε τις περιοχές της Αθήνας
που θα τις βάλετε σε ελεγχόμενη στάθμευση. Να μετρήσετε τις αντιδράσεις όπως μετρήσατε στο ΜΕΤΣ. Όμως αυτή τη συνάντηση, στα 16 αιτήματα που καταθέσατε, δεν βρήκατε ένα να πείτε για την υπογειοποίηση των γραμμών του ΟΣΕ. Των 18 διαβάσεων, των 7 νεκρών, της απέτησης των κατοίκων για υπογειοποίηση, η οποία, θυμίζω, σταματά στο σταθμό Λαρίσης και συνεχίζει χωρίζοντας με τύχη το τέταρτο και το τρίτο διαμέρισμα. Μια κουβέντα δεν βρήκατε να πείτε. Κατά τα άλλα, στη συζήτηση που κάναμε πριν από 3-4 μήνες, μάθαμε ότι είστε υπέρ της υπογειοποίησης. Είναι ανοιχτή διεκδίκηση και για αυτό και για το επόμενο συμβούλιο. Και τελειώνω με τη συζήτηση περί Κασιδιάρη. Εμείς δεν θα κάνουμε έμεση διαφήμιση στο Ναζί. Τελεία. Το κόμμα του Κασιδιάρη στην Αθήνα πήρε 4%. 4% πήρε. Και μάλιστα το πήρε με πολύ ψηλά ποσοστά στους εκλογικούς καταλόγους τους ειδικούς της αστυνομίας. Για να τα λέμε και αυτά. Οι οποίοι μας κάνουν την τιμή να μην ψηφίσουν οι συγκεκριμένοι στις δημοτικές εκλογές. Η απάντηση στους Ναζί δόθηκε και θα δοθεί στις γειτονιές της Αθήνας. Τα προβλήματα, στις διεκδικήσεις, στους αγώνες που πρέπει να γίνουν για να πάρουν ανάσα οι κάτοικοι, απέναντι σε προβλήματα τα οποία εμείς δεν τα σνομπάρουμε, είναι προβλήματα που καίνε τον κόσμο οι πιάτσες, είναι προβλήματα που καίνε τον κόσμο οι κάθε είδους παρανομίες των κυκλωμάτων των εγκληματικών που δραστηριοποιούνται σε γειτονιές της Αθήνας και έτσι θα δοθεί και απάντηση. Όχι με νομοθετικές ρυθμίσεις ενός πολιτικού συστήματος που εξημνεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εξισώνει τον ναζισμό με τον κομμουνισμό. Οι Φιλανδοί θα μας βγάλουν και εκτός νόμου τα σφυροδρέπανα, οι φίλοι σας οι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, η απάντηση θα δοθεί εκεί και υπάρχει καινούριος συσχετισμός στην Αθήνα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πήρε 9% στο Δήμο. Σε πολλά διαμερίσματα και γειτονιές έχει διψήφια ποσοστά και έτσι θα απαντήσουμε και στους Ναζί.